μπορείς τραγουδεύεις. Το τελευταίο. Θα το πιάνω εγώ πώς το παίζεις εσύ. Αλλά θέλω να δω τη δουλειά.
από αυτό το Γαϊδροδημήτρη, ξέρεις τι δουλειά είχα κάνει εγώ εκεί πέρα. Θα πάω να παίξω και το γάμα. Τι, δεν στηρίζουμε τα χέρια του, στηρίζουμε τα δικά μου. Αλλά είχαμε και τραγουδούσα μαζί. Γιατί αυτό έχει καλή φωνή. Τραγουδούσα μαζί. Και δεν είναι ωραία φωνή. Και τραγουδούσα μαζί. Ενώ πιο μπροστά δεν ούτε τραγούδι ούτε τίποτα. Κατάλαβε. Το τραγουδάνε δυο μαζί έχει όμω περισσότερη δουλειά. Γιατί πρέπει να μπαίνει μαζί και οι δύο. Έτσι είναι ο σκοπό. Λοιπόν, τον είχα κάνει ξεφτέρα. Και τελευταία, μια μέρα πριν το γάμο, με τα χέρια μου, άλλο με το μηχανάκι κάπου, και είπα τα χέρια μου. Και δεν ξανά, αυτό ήταν από το τελευταίο που ήξερα το σκοπό. Λοιπόν, τώρα θα παίξω με τούτο να το τραγουδίξω. Δεν τα ακούμε, θα τραγουδίξω. Έτσι χτύπησε. Αλλά δεν ξέρω τώρα, ξεφυσάκα το όλο από εκεί, τα διάλογα. Όχι, όχι, πράγματα έχει, πράγματα. Κάπου έχει γη, έχει γη. Έγινε πάλι, τίποτα έχει. Τι. Επειδή είναι εδώ, χαμηλά και τραγουδά. Άκουσε πρώτα, να δεις τι θα παίξω.
Για βάλε τώρα, δεν γράψαμε. Γράφουμε.
εμείς θα γράφουμε τώρα, δεν γράφουμε. Να κάνουμε διάλειμμα καταρχήν, διότι η αίθουσα είναι γεμάτη κόσμο. Ένας άρρωστος. Ναι. Μα τώρα που το κολλήσουμε το γάμο, το ναι. Πιάστε και ένα τέτοιο. Ποιος άρρωστος λέει. Το γιατρό του δημοσίου. Ναι. Λοιπόν. Και αυτός είχε σταυρόλεξο. Γιατρό. Τυπά την πόρτα, μπαίνει μέσα χωρίς να σηκωθεί, του λέει πήγαινε πίσω στην ουρά. Και ο άρρωστος τελειάζει, λέει. Αυτός έτσι. Μα θέλω, πήγαινε πίσω στην ουρά. Αυτός έτσι ήλιο το στραβόξυλο. Μα γιατρέ, πήγαινε σου είπα στην ουρά. Ας βγαίνει ο γιατρός. Κοιτάει γύρω γύρω. Δεν είναι κανείς εδώ μέσα. Ποια ουρά μου λέει. Πήγαινε πει τώρα, μα δεν είναι κανείς. Μα δε, σου είπα πήγαινε στην ουρά. Που κάλεσε ο άρρωστος. Περάσει ο πρώτος. Δεν είναι άρρωστος. Μοναχός του παλίγια μέσα. Κοιτάξτε, είναι καλύτερος. Από κι αν δεις, θέλει να σατυρίσει το δημόσιο. Μια φορά λέει πάει ένας Ανογιανός επέραν τη Χανιόπορτα και τον αφαιρεί μια τσιγκάνα και πάει και πήγε του πιάνει τη χέρα σου, κουμπάρε, δώσε πάει τη χέρα σου, πήγε τη χέρα σου και ξάνει την παλάμη. Ω, τι έχει τραβήξει τη ζωή σου, του λέει. Ας δώσε μου 5 ευρώ να σου πω τη μοίρα σου. Λέει. Να σου πω όλα τη ζωή σου. Και την ξανή καλά καλά Ανογιανός και της λέει, μόρση να σου δώσω θέλω 10 ευρώ, ανεβρίσαι εδώ που πάω. Ξαγεί τη χέρα του, λέει, ξέρω που πας. Δώσε μου 10 ευρώ, να σου πω. Α, ναι, όλες τα ξέρω. Φύγε μου ρε από τα μάτια, όπως εγώ δεν γατέχω που πάω. Και εσύ να μου πεις που πάω. Εγώ της λέει δεν γατέχω που πάω, δά, και θα μου πεις εσύ. Έχουνε μωρά οι Ανογιανοί. Είναι τιμόλος, τιμόλογοι. Και απήχε στρατιώτης. Μια μέρα λέει ο Λοκαγός, έκανε σαν αλόγο. Πώς να σου το πω τώρα. Το έλεγε, το σύβγανε λόγο και πέρασε το σύβγανε. Βλέπετε λέει παιδιά τον ήλιο. Λέει τον εβλέπαμε. Κύριε Λοχαγέ, λέει υπάρχει. Βλέπετε το φεγγάρι. Το βλέπαμε κύριε Λοχαγέ. Υπάρχει. Βλέπετε τον ουρανό με τα άστρα. Τον βλέπουμε κύριε Λοχαγέ. Υπάρχει. Βλέπετε το βουνό αυτό. Δεν το βλέπουμε κύριε Λοχαγέ. Υπάρχει. Βλέπετε τη θάλασσα. Τη βλέπουμε κύριε Λοχαγέ. Υπάρχει. Βλέπετε το κεφάλι μου. Δεν το βλέπουμε κύριε Λοχαγέ. Βλέπετε μέσα από το μυαλό μου. Όχι. Πετά το Ανογιανός δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αφού. Αφού δεν το θεωρούμε, ναι. Αφού δεν βλέπουμε τη θάλασσα, εμείς και τα ξέρουμε, μας τα δείχνει. Μυαλό δεν υπάρχει. Μας ερωτάει, υπάρχει. Βλέπετε το μυαλό, αφού δεν υπάρχει, μυαλό δεν υπάρχει. Γιατί αν είχε λαό, συνεχίζω να πάω. Δεν θα αναμαρέσει αυτά τα πράγματα που μας έλεγε. Thank you.
Μα θέλω να ακούσω εδώ φίξω. Μετά, μετά. Για.
τη υγεία σα. Ήρα θα πιούμε τα λέγε. Τι πιάνε. Τσικουδιά θα βάλουμε. Όχι. Όχι. Θα βγάλει να ακούσει, μην τα πέσει. Ένα καστρινό θα πέσει. Έξω να πέσει. Oh,
μάτια τέλεια και όχι λίρ-λίρ μέσα και να μου κάνει κάτι μπερδέματα μέσα και ξέρω εγώ γι' αυτό να μου παίζω. Πάσο και να κάνει μέσα και ό,τι του κατεβεί. Εγώ θέλω, ο κλάδος δεν ξέρω σήμερα πώς το κάνει. Ο κλάδος ήθελε, ερχότανε ένας ανιψός μου, ξαδέρφη μου γιος, πολύ χαμένος άνθρωπος, πολύ ελεηνός, στοιχημάτα από μένα. Και μου κολλάρα πάνω στα σκούρουλα, στη γιο του Φλεβάρη. Ο κλάδος του ελευθέρωσε εγώ, και μου κολλά από τη μοίρα. Ήμουν στο σπίτι του, είχα τσιμηθεί, να δω και εγώ να σε όρθει για να τα κάνω κλάδο να φωνάζει. Εγώ μου λέει θα πάρω το λαβού και κάνω παρέα στα σπίτια. Φτάσου. Έχει κάνει καμπό στο πόδι στα σπίτια. Τα πόδια μετά την εξουσία, κάθαμε να παίξουμε. Τότε είχε μετά την εξουσία να παίζεις. Όχι να γεμίσεις τέπρα σου λεπτά και να τα παίρνεις να παίζεις μια ώρα. Μόλι σε κάτσα να παίξουμε. Διπλά ρόλι δίπλα. Τι αρχινάει. Τάκα τούκου, τάκα τούκου, τάκα τούκου. Πάρτα όλη τη γύρω ο κλάδος και πήγε. Σηκώρα πάνω να κάνεις τα πρόβλημα. Σε κάρασα να είσαι εδώ. Εγώ έχω λαβού χέρι. Σε κάρασα να είσαι εδώ. Λαβού το παίζεις τώρα, τι παίζεις εδώ. Δηλαδή εσύ παίζεις του εαυτού σου και εμείς με τη γύρω εδώ πέρα κάνουμε. Πάρτα και φύγε. Αυτές τις προσβολές εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Λαβούτο. Εδώ είναι, ποιος, ο Τζόλ. Εδώ είναι παντρεμένος, εδώ κάθεται. Και τώρα πια και αυτός έχει υποφυγεί. Άντως ήταν χαρά του, εκείνη την εποχή, νάτο είναι σαν τούτινε. Τώρα ήταν νάτος, αλλά βγήκαν παλιά. Αλλά είναι πασαδόρος. Είναι πασαδόρος, δεν γυράζει. Ο Πανάη. Γράφω με ένα δίσκο με το σύντρο Παναγιωτάκη. Και τότε είχαν τα μπάσα. Και μου λέει θέλω να ήθελα ένα παιδί να παίξει και πάσο και ξέρω εγώ γιατί τώρα που ήταν πάσο θα αρχίσει. Και πήγαμε τώρα εκεί, αρχίσαμε και πέραμε. Συμπούνται τα πόδια του. Ανάω το φωτάκι, βγαίνει έξω. Τι είναι αυτά, αφού είναι το τάκα του, το τάκα, τα πόδια μαζί. Και τι έκανα, τα πόδια τη αγάπη. Αλλά βγάλανε τα παππούτσια του και πηγαίνανε. Εγώ δεν σκύπωνα. Εγώ δεν χτυπώ πόδια, μην είναι χτυπώ πόδια. Εγώ τον χρόνο τον έχω εδώ μέσα. Για χαλί. Λοιπόν, σε λίγο βγαίνει παλιό. Ένα λαγού το λέει δεν πάει καλά. Ο εγωισμός του ανθρώπου. Εγώ άμα βλέπω ότι παίζω με έναν νεότερό μου, φορτάζω. Μου λέει παίξε το κομμάτι αυτό που θα. Έπαιξα το κομμάτι εδώ. Παίξε το κι εσύ. Ναι, δεν μιλάει να πει ότι εγώ δεν το παίζω, εγώ δεν σολάρω, εγώ παίζω μόνο μπάσο, μόνο. Το κάνει στη μουλιά. Μπάσχε θα το παίξω εγώ. Λέει, σύφη τι να κάνουμε. Αυτό θα βγάλουμε ή τον έλεγε. Αλλά σταματάει αυτό. Το βάλουμε σε καμπατζάς. Τον ήχο. Τον ήχο απάνω. Μου λέει πιο χαμηλά. Πού να σταματήσω. Καλά τα ίσια, δεν θέλω εγώ. Θέλω να παίζω ένα λαγούτο. Ο άλλος θα κάνει και χάμα, αυτός παίζει άλλα. Εγώ παίζω άλλο. Άλλο στυλ. Κι άλλο παίζω. Για να παίζει μαζί, πρέπει να παίζετε τα ίδια. Μέρες. Χρονικά μαζί. Χρονικά μαζί. Και χρώμα. Και να παραδέχεται ο μικρός στο μεγάλο. Ότι εγώ είμαι κατώτερος. Ναι. Εγώ άμα δω ένα ανώτερο που είχα το Λευτέρι, είχα τα άλλα παίξω με τον Γιάννη καμιά φορά. Ξέρω ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος. Και πάω να μάθω και κάτι. Τον ακούσα από εκεί. Ναι. Ο Λευτέρης μου λέει εδώ παίζω εγώ εδώ. Παίζεις εκεί εδώ. Παίζω εγώ εδώ να παίζεις εκεί μέσα. Ναι. Ξέρω τι έκανα. Παραδέχομαι ότι παίζω με τον Λευτέρη τώρα. Ο Λευτέρης είναι δάσκαλος τώρα για μένα. Ναι. Δεν μπορώ να θέλω να σκεπάσω εγώ τον Λευτέρη ή να σκεπάσω έναν άλλο. Οποιοδήποτε άλλο λαουκέρι. Ξέρω ότι παίζει καλύτερα από μένα. Πάω πάσο. Να του δεν το κάνω. Απ' καλά μου το. Άκου. Κούτσιμα και φτιάξιμο, Ιάκου. Άκου άλλο. Εδώ πρέπει να είναι το ίδιο. Εντάξει, τα
έπιασαμε τώρα. Πέτρο Ζάλια. Thank you.
δεν ξέρω, είδα πέντε. Δεν ξέρεις τα δικά μου. Είδα παίξαμε. Καλά πάμε. Thank you.
να σου κάνω τώρα και τα συγχαρητήρια για την κόρη σου. Ναι. Να ζήσουνε. Μα δεν σε κάλεσα κι εσένα. Γατές και από το μαγαζί εδώ που δεν με κάλεσα. Δεν εχώριανε το μαγαζί που πήγαμε. Τώρα. Εχωρέσανε 80 άτομα. Ξημάρα είναι Ανουγιανός. Αφού είναι Ανουγιανός. Και αραπτά θάλασσα λέει. Όλα τα καράβια του κόσμου σηκώνει. Και έναν Ανουγιανό. Άξε τώρα. Έλα, εγώ δεν σου παραξηγώ. Σε αυτά τα πράγματα εγώ δεν παραξηγώ. Ποτέ μου. Γιατί και εγώ είχαμε γάμι και είχαμε γαρβουνιάς και από όλα τέτοια. Λοιπόν, τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή και άριστο καλλιτέχνη στην Γύρα Μανώη Κλάδο. Μπράβο, το είχα. Και το Μανώλη Ξενάκη. Ναι. Πού συμμετείχαν και αυτοί στο πρόγραμμα και όλα τους θάμασαν για το παίξιμο. Ήρθε λοιπόν η ώρα της αναχώρησης, αφού μπήκε ο κόσμος στο πούλμαν, έγινε απαραίτητος έλεγχος και ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Στο επάνω όροφο του ενός πούλμαν που βρισκόταν ο Μανώλης Κλάδος και ο Μανώλης Ξενάκης άρχισε αμέσως το βλέπει, παίζοντας λύρα και λαούτο και τραγουδούσαν όλη την παρέα, φτιάχνοντας μια φανταστική ατμόσφαιρα. Σε όλα αυτά βοηθούσε και η σιτουδιά που τη λένε Ρατσί. Κερνούσε ασταμάτητο ακούρατος και για αυτήν την δουλειά ο Νίκος Αμολοχίτης. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι διαδρομής πάρα πολύ ευχάριστα, χωρίς να καταλάβουμε πότε φτάσαμε πίσω στο μεταξουργείο που ήταν και το τέρμα. Κατά γενική ομολογία, εκδρομή είχε πάλι επιτυχία που καταφέραμε να εκπληρώσουμε το σκοπό της που ήταν να περάσουμε μια μέρα ευχάριστη, ρέμπελη και ξένια στη μακριά από τις κουλτούρες και τα βάσανα της καθημερινότητας και φυσικά. Καλά είναι, εντάξει. Να σε πάω αλλού, να σε πάω αλλού. Τα νέα σου μην και διαβάζεις, ε. Λοιπόν, και δεν μου λες τώρα. Έλα. Πού ήταν αυτή η εκδρομή και δεν το είπες αυτό. Στην Κορυφαία. Πότε ήταν και δεν το είπες. Το Νοέμβριο. Γιατί δεν το είπες. Έχεις και τους μακριά. Έρχεσαι. Α, για εμείς θα κάνω πάλι, δεν πειράζει. Μανώλη. Να διαβάσεις. Πάμε όλοι. Θα διαβάσεις από εδώ, από εδώ. Εκεί τους περίμενε ένα καλά στρωμένο τραπέζι. Για τραπέζι μου λέει εμένα και η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα τρικούδατο γλέντι με τη λύρα του Γιώργου Λαγουδάκη και τα λαγούτα του Ανδρέα Χατζηδάκη και του Δημήτρη Πρινάρη. Τα ο Πρινάρης παίζει λαγούτο ή φαίνεται του γη κάνει φασαρία του, του Γιώργη. Ωραία παίζει. Ποιος είναι τώρα ο Πρινάρης. Ένα μικρός είναι. Ξέρετε, δεν τα παίζει. Εγώ τον ήξερα μόνο τα παίζει. Ένα παιδάκι. Ναι, ένα παιδάκι. Ένας αδύνατος. Ναι, ναι, το έχει ο Μανώλης, ο Γιώργος εκεί, γιατί εγώ... Εγώ από αυτά δεν ξέρω. Εγώ έχω... Όταν με χρειάζεται ένας, τρέχει και με χειρεύει. Ο Μανώλης ο μαγαζάτορας. Έλα, βρε, να παίζει. Λαγούτο. Βρε, Μανώλη. Μα δεν διάβασε πάλι το κάτω.